Εγώ θα πάω τώρα στην ανθρώπινη πλευρά του Ανδρέα Παπανδρέου και πάλι και από αυτή τη συνέντευξη του 1975 στο Φρέντι Γερμανό ακούστε πώς διηγείται ο Ανδρέας Παπανδρέου την έξοδό του από τη φυλακή και τον τρόπο με τον οποίο τη γιόρτασε. Ήταν η Χριστούγεννα. Μου λέει ήθελα να χορέψω μπουζούκια γιατί χορεύω ρεμπέτικο και ήθελα να με δει να χορεύω ρεμπέτικο. Ζωντανέψαμε, την βάλαμε εκεί πέρα. Όχι μόνο εγώ αλλά και άλλοι. Και βάλαμε και χόρεψα. Ήταν μια και δύσκολο για μένα γιατί ήμουν πολύ εξειδημένος από τη φυλακή. Αλλά το έκανα. Ήταν ωραίο βράδυ, όμορφο βράδυ, ζεστό βράδυ, είμαστε μικρός στενός κύκλος. Ακόμη καλύτερα, περιγράφει τον Ανδρέα Παπανδρέου να χορεύει ο Νίκος Παπανδρέου, ο γιος του. Λέει με το κεφάλι σκυμμένο, το ένα χέρι διπλωμένο πίσω στη μέση και το άλλο να κρατάει κομπολόι, ο πατέρας κινιόταν αργά, με βαριά, μελετημένα βήματα. Παρόλο που είχαμε ζήσει κάποια χρόνια στην Ελλάδα, δεν θυμόμουν να είχα ξανακούσει τέτοιους ρυθμούς. Σίγουρα δεν είχα δει τον πατέρα να χορεύει. Λυκνιζόταν δίνοντας την εντύπωση του μεθυσμένου. Έγερνε από τη μια πλευρά στην άλλη σαν να επρόκειτο να πέσει. Έκανε μια στροφή και ύστερα έσκυψε και χτύπησε την παλάμη του κάτω σαν να άλυφε το πάτωμα με βούτυρο μπρος πίσω. Είναι καταπληκτική περιγραφή. Πολύ βλέπω μπροστά μου. Σαν να τον βλέπετε μπροστά σας. Γράφει ότι ήσασταν παρούσα εκείνη τη βραδιά. Μάλιστα λέει η Αγγέλα που φορούσε μια χρυσαφένια μπλούζα ως το γόνατο. Μιλήστε μας λίγο, κυρία Κοκόλα, για τον Ανδρέα Παπανδρέου του Γλεντιού. Πώς ήτανε? Είναι λίγο δύσκολο να του μιλάς για τον Γλέντι την ώρα που είναι... Ναι, αλλά... Εκεί που είναι. Και αύριο θα τον σκεπάζει... Είπε ο Μιχάλης Ζιάγκας όμως ότι ήταν ποτισμένος βαθιά μέσα του ο Ανδρέας Παπανδρέου από την ανάγκη να ζει το κάθε λεπτό, την κάθε στιγμή. Έτσι ήταν. Ίσως αυτό και ήταν και το μυστικό του τρόπου με τον οποίο αντιμετώπιζε τις περιπέτειες της υγείας. Έτσι ζούσαμε και έτσι ζω και εγώ το όμορφο από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η ζωή, όπως έχει πει και στα παιδιά του και κάπου νομίζω το είπε ο Νίκος, είναι γεμάτη χαρές και λύπες. Ο Ανδρέας ήξερε να λείπει, να ζει και τις χαρές και τις λύπες και κάθε λεπτό, όπως είπε και ο Μιχάλης ο Ζιάγκας. Τη ρουφούσε τη ζωή, δεν τον ρουφούσε, τη ρουφούσε εκείνος τη ζωή. Διαφωνία μεταξύ δημοσιογράφων στο Μήλον της Έριδος της περασμένης Τετάρτης με τον Παύλο Τσίμα. Ο κύριος Πέτρος Καμβίσης μίλησε για υπερβολές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε όλες αυτές τις ημέρες ο θάνατος του Ανδρέα Παπανδρέου. Επειδή πιστεύω ότι υπάρχει μετά θάνατον ζωή, εάν ο Ανδρέας Παπανδρέου βλέπει αυτήν την ιστορία, θα έχει βαθύτατα ιδιάσει και θα έχει ζωγραφιστεί στο πρόσωπό του εκείνο το ειρωνικό χαμόγελο σε εκείνους που απίφθηνε όταν τον έγλυφαν. Αναφέρεστε σε όσα έγιναν αυτές τις τρεις-τέσσερις ημέρες. Βέβαια. Ακόμα και σήμερα, για όνομα του Θεού. Συμφωνείτε, κύριε Παπαϊόν? Όχι, νιώθετε την υπερβολή? Όχι, βέβαια. Αλλά τα όσα έγιναν, κάπου ήταν επόμενο να γίνουν. Και γίνονται κάθε φορά που φεύγει κάποιος άνθρωπος σημαντικός στον χώρο του. Ξεπερνάει το κοινό μέτρο. Ξεπερνάει το κοινό μέτρο, ακριβώς. Από εκεί πέρα το πολιτικό σκέλος της ιστορίας είναι, θα το δούμε αργότερα. Δεν υπάρχει. Όχι, ένα λεπτό. Είπα κάτι δεν και είπες ότι διαφωνείς. Διαφωνείς ότι τον έβρισαν μέχρι χθες. Και σήμερα λένε τι ωραίος που ήτανε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό γίνεται κάθε φορά. Μα με το να λέμε αυτή είναι η πραγματικότητα, συγχωρούμε ένα τέτοιο είδος συμπεριφοράς. Τι λέτε, κύριε Βάτη? Θα ήθελα να παρακαλέσω κάτι για κάποιους από εμάς. Ο Ανδρέας Παπανδρέου που χθάφτηκε σήμερα δεν υπήρξε μόνο ο ηγέτης μιας παράταξης, υπήρξε και ένας στενός άνθρωπός μας. Και θα παρακαλούσα, αν είναι δυνατόν, τον κύριο Καμβίση να σεβαστεί αυτό για το οποίο υπήρξε, αυτό που υπήρξε για μας ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν είπα τίποτα εναντίον του. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ. Κύριε Ρουμπάτη, πάντως, δεν είπα τίποτα εναντίον του. Ναι. Μια παρατήρηση κάπου. Δεν είπα τίποτα εναντίον του. Το προσέξατε. Απολύτως τίποτα. Θα πρέπει να κατηγορήσουμε. Κατελόγησα ευθύνη, με συγχωρείς, Μάκη, στην υποκρισία και την υπερβολή αυτών που είναι ζωντανοί. Δεν είπα για τον Παπανδρέου τίποτα. Και για να μην υπάρξει παρεξήγηση, φαντάζομαι ότι δεν εννοείται αυτούς που μιλούν απόψε. Όχι, για όνομα του Θεού. Όχι, και εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε για υπερβολή για αυτόν τον κόσμο.
που μέρα νύχτα πέρασε από τη Μητρόπολη να σπαστεί τον Ανδρέα Παπανδρέου. Για υπερβολή θα μπορούσαμε να κατηγορήσουμε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, κάποιους δημοσιογράφους, κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όχι όμως τα απλό.